Φαίνεται ότι το πολεμικό ναυτικό έχει καταλήξει στο τι φρεγάτες θέλει σαν ενδιάμεση λύση, ένα πολύ σημαντικό θέμα αφού αυτά τα πλοία μπορούν να έρθουν πολύ γρήγορα να ενισχύσουν τις δυνάμεις μας. Δυστυχώς η εξανατολών απειλή υφίσταται, είναι υπαρκτή και απειλεί τη χώρα μας τώρα. Οποιαδήποτε νέα φρεγάτα θα πάρει κάποια χρόνια μέχρι να ναυπηγηθεί, μέχρι να φτάσει εδώ, να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Γι' αυτό τα πλοία ενδιάμεσης λύσης είναι πολύ σημαντικά. Φαίνεται, σύμφωνα με τον έγκυρο Sky, ότι έχει καταλήξει στις αντιαεροπορικές φρεγάτες κλάσης M, Karel Doorman Class, του πολεμικού ναυτικού της Ολλανδίας. Το κάθε πλοίο φαίνεται ότι κοστίζει 70 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθεί το πολεμικό ναυτικό, η ελληνική πλευρά, να πάρει 2 πλοία στα 100 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, 2 φρεγάτες αυτού του τύπου και χωρίς δωρεάν, χωρίς να το πληρώσουμε, ένα ναρκοθυρευτικό του Ολλανδικού πολεμικού ναυτικού για να αντικατασταθεί το καλλιστό το οποίο καταστράφηκε μετά τη σύγκρουση που είχε με πλοίο τον περασμένο Οκτώβριο. Σας είχαμε ενημερώσει από αυτό το κανάλι. Σημαντική εξέλιξη, τα παρακολουθούμε. Πολύ σημαντικό το θέμα των φρεγατών και του πολεμικού ναυτικού γενικότερα. Στην αεροπορία προχωρούμε καλά, να προχωρήσουμε και εκεί. Πολύ σημαντικό για την άμυνα και την ασφάλεια του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά την υποστήριξη του έτερου ελληνικού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια σε όλους.